τελείως διαφορετικό κλίμα τώρα. Επιστρέφεται στην Κρήτη κλεμμένη Λάρνακα που είχε στη συλλογή του Αμερικανός δισεκατομμυριούχος. Ο Σταύρος Μουντουφάρης θα μας πει περισσότερα επ' αυτού. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι αρχαιολογικό και αστυνομικό θρίλερ χωρίς υπερβολή πολλών χρόνων. Κλείνει με την επιστροφή 47 κλεμμένων αρχαίων αντικειμένων από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους και μια μινωική Λάρνακα του 1400 με 1200 π.Χ. εκτιμόμενη σημερινή αξία ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Η προερχόμενη από αρχαίο εργαστήριο της περιοχής του Ρεθύμνου Λάρνακα αποτελεί ένα από τα αρχαία αντικείμενα από 11 συνολικά κράτη τα οποία έκλεβαν αρχαιοκάπηλοι 12 εγκληματικών δικτύων προμηθεύοντας τον Αμερικανό μεγιστάνα Μάικλ Στάινχαρτ. Το ξύλωμα του δικτύου απέτυχε προσπάθεια πολλών χρόνων και περνάει στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας των τελευταίων χρόνων που εξιχνιάζεται. Η κριτική Λάρνακα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά τον Απρίλιο του 2014. Όταν ένας συντηρητής εργοτέχνης από το Μόναχο ανέλαβε να την ανακατασκευάσει και με την χρονολόγηση της μεθόδου της θερμοφωτάβιας διαπίστωσε την ηλικία της, δηλαδή 3.300 ετών. Τον Οκτώβριο του 2016 η μινωική Λάρνακα αγοράστηκε από το δισεκατομμυρίουχο Μάικλ Στάινχαρτ, ένα από τους μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης στον κόσμο, για 575.000 δολάρια μέσω υπεράκτειας εταιρείας μέτρα της Σεϊχέλης, ενώ ο προμηθευτής του φέρεται ήταν ένας Βούλγαρος, η δράση του οποίου είχε μπει παλιότερα στο μικροσκόπιο των γερμανικών διοκτικών αρχών. Στις αρχές του 2018 ξεκινάει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, με τις αστυνομικές εισαγγελικές και εισαγγελικές ΗΠΑ να εισβάλλουν στο γραφείο και τα διαμερίσματα του συλλέκτη, διαπιστώνοντας ότι κατήχε περισσότερα από 1.000 αρχαία αντικείμενα αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε αποκτήσει τουλάχιστον από το 1987 και μετά. Επέδειξε μία όρεξη αρπακτικού για αντικείμενα που ήταν προϊόν λαϊλασίας, είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας του Μανχάταν Σταύρο. Ακριβώς. Για 180 όμως μόνο από αυτά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι 47 ελληνικές αρχαιότητες που επαναπατρίζονται, οι Αμερικανικές αρχές κατάφεραν να συλλέξουν πιστήρια που μαρτυρούν την αρχαιοκαπηλική προέλευσή τους, και τα υπόλοιπα δεν μπόρεσαν να δώσουν μια τέτοια εξέλιξη δικαστική. Έπειτα από συμφωνία με τις αγγλικές αρχές, ο 89χρονος σήμερα Αμερικανός δέχτηκε να παραδώσει τις 180 αρχαιότητες που επιβεβαιώθηκε ότι είχαν αποκτηθεί παράνομα, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις. Το μόνο τίμημα είναι ότι θα πρέπει να απέχει ισοβίως από την απόκτηση αρχαιοτήτων, ακόμη και μέσω της νόμιμης αγοράς έργων τέχνης. Η συνολική αξία των κατασκευμένων αντικειμένων που πρόκειται να επιστραφούν σε 11 χώρες εκτιμάται από τις αρχές του Μανχάταν στα 70 εκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα τους τα 47 αρχαία αντικείμενα από την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο περιλαμβάνει τη μινωική Λάρνακα. Τα υπόλοιπα αντικείμενα προέρχονται από τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τη Σάμο και τη Ρόδο, και ανάμεσα τους είναι και ένας κορμός κούρου σημερινής αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες.